σε αυτό το βίντεο, το οποίο επειδή εγώ το έχω δει, πραγματικά τη λάτρεψα. Έχω ένα γιο που είναι 3 ετών, τον Ιάσονα Παναγιώτη. Τι ζητάς ρε άσπα, ρε γα***. Έχω κάνει κάτι, πες μου ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Συχαίνω με τη Διθενιά. Πάρα πολύ. Όχι, δεν έκανα καμία βλακία, δεν παίρνω τίποτα πίσω από αυτά που έχω πει. Είναι το κορίτσι που αναστάτωσε όχι μόνο την ελληνική τηλεόραση, αλλά και όλη την Ελλάδα μέσα από το πρώτο Fame Story. Εν έτη 2002 δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην ξέρει την Ασπατσίνα. Δεν υπήρχε παρέα που να μην συζητάει για τη μελαχρινή κοπέλα με τη μοναδική μελωδική φωνή που τα έλεγε έξω από τα δόντια με κάθε κόστος, που μάγεψε με το ταλέντο της στο πρώτο reality τραγουδιού και αποχώρησε οικειοθελώς αφήνοντας τους πάντες εμβρόντιτους. Νιώσε το φιλί, κράτα με σφιχτά. Η Ασπατσίνα είναι πλέον μαμά. Ζει μόνιμα στα Τρίκαλα με τον επιχρόνια σύντροφό της Γιάννη Μπέη και για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια λύνει τη σιωπή της και μιλά για όλα. Καταρχήν να σας καλωσορίσω από την πλευρά μου εδώ στα Τρίκαλα, στον εκθεσιακό χώρο του Μίλου Ματσόπουλου που στεγάζεται προσωρινά η διαρκής έκθεση για τη ζωή και το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη. Μέσω του Μουσείου Τσιτσάνη. Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και τους ανθρώπους, τους υπεύθυνους, οι οποίοι μας παραχώρησαν το χώρο. Ναι, είναι αλήθεια ότι ζω εδώ τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια και πριν και μετά την συμμετοχή μου στο παιχνίδι. Και η συνάντησή μας, πρέπει να πούμε στον κόσμο, ότι γίνεται με αφορμή μια συνεργασία, μια πρόταση που μου έγινε από την ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης, μια εξαιρετική ορχήστρα, να συμμετέχω σε κάποια αφιερώματα, σε μια σειρά αφιερωμάτων. Το τελευταίο ήταν στα Τσιτσάνια, τώρα πρόσφατα, αφιέρωμα στο έργο τρικαλινών μεγάλων δημιουργών. Θεωρώ ότι ό,τι έγινε, καλώς έγινε. Δεν μετανιώνω για την επιλογή μου να μπω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εδώ θα γυρνούσα ούτως ή άλλως. Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή. Δεν μου αρέσει η Αθήνα εμένα προσωπικά. Δεν θα μπορούσα να ζήσω εκεί. Σε βρίσκω πλέον μαμά. Ναι. Έχω ένα γιο που είναι 3 ετών. Τον Ιάσονα Παναγιώτη. Είμαι πάρα πολύ καλά στη ζωή μου. Είσαι καλή μαμά. Νομίζω ότι είμαι καλή μαμά. Ναι, αυτή την αίσθηση έχω. Η αλήθεια είναι ότι δεν δουλεύω συνεχόμενα. Δεν σταμάτησα, δεν άφησα ποτέ το τραγούδι εντελώς. Θεωρώ ότι άφησα λίγο πίσω τη δουλειά, ίσως τα 2 προηγούμενα χρόνια, γιατί εντάξει, όταν κάνεις μωρό, οφείλεις στον εαυτό σου και στο παιδί σου να ασχοληθείς με αυτό πρωτίστως. Και εμένα αυτό μου δίνει τεράστια χαρά. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να προχωρήσω. Δεν είμαι ο άνθρωπος που του αρέσει αυτή η υπερβολική δημοσιότητα, αυτή η διθενιά που υπάρχει στην Αθήνα. Αυτό το... Δεν μου αρέσει. Δεν μπορούσα να συνεχίσω, νομίζω. Ούτε το σύστημα αγκάλιαζε ανθρώπους όπως εγώ, ούτε και εγώ θα μπορούσα να συμβιβαστώ με το σύστημα έτσι όπως είναι. Εφόσον τα κριτήρια λοιπόν της Κριτικής Επιτροπής δεν αφορούν το τραγουδιστικό μέρος, αλλά αφορούν το χαρακτήρα των παικτών, η Άσπα θα είναι προτινόμενη. Εκείνη την εποχή ήμουν 25 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 25 ήμουν τότε. Είχα και εγώ τα όνειρά μου να προσπαθήσω, να δω αν θα τα καταφέρω, να. Δόθηκε αυτή η ευκαιρία, δεν υπήρχε προηγούμενο παιχνίδι αντίστοιχο στην Ελλάδα. Μπαίνοντας στη διαδικασία μετά το παιχνίδι της δισκογραφίας και των νυχτερινών κέντρων και τη συναναστροφή με τους ανθρώπους του χώρου, κατάλαβα ότι εγώ δεν ταιριάζω εκεί. Μην κάνεις αυτό το ηρωνικό, έτσι! Ηρωνικό το εκλαμβάνεις εσύ. Το αν είμαι ήρεμη και σε ενοχλεί, λυπάμαι. Άντε, Άσπα! Έχεις φέρει μέχρι εδώ! Γρηγόρη! Κάτσε, ρε Γρηγόρη! Σταμάτα! Έλα, κάτσε να τα πεις. Δεν είναι έτσι το πρόβλημα. Όχι, ρε. Για τον Αντρέα τον Μικρούτσικο δεν έχω κάτι να πω. Δεν έχω ούτε κανένα αποθυμένο, ούτε κάποια κακία, ούτε τίποτα. Πρέπει να πω λοιπόν και στον κύριο Μικρούτσικο και σε σένα, εκ μέρους όλης της Επιτροπής και πιστεύω όλης της Ελλάδας, ότι το ήθος σε συνδυασμό με το ταλέντο είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά και που δημιουργεί αστέρια. Αν είχες απέναντί σου σήμερα την κυρία Κούγα και τον κύριο Βαρδί, τι θα τους έλεγες? Δεν κρατώ κακιά σε κανέναν, δεν έχω αποθυμένα, δεν θα είχα να τους πω κάτι. Τώρα να σου πω, μπορεί να χρησιμοποιούσα γενικώς για να απαντήσω έναν ανέκδοτο στίχο του Τσιτσάνη που λέει «Κάθε πόρτα το καρφί της». Δεν θα γίνω έτσι όπως σου αρέσει. Με τον Ότι μιλάμε περιστασιακά στο τηλέφωνο, με την Ιωάννα την Κολοκοτρώνη επίσης. Τη θεωρώ και πολύ καλή τραγουδίστρια στο είδος της. Αν σου γινόταν μια πρόταση αυτή τη στιγμή να επιστρέψεις στην Αθήνα με κάποια δισκογραφική δουλειά, τι θα σκεφτόσουνε?
Δεν θα το σκεφτόμουν. Δεν θα το σκεφτόμουν. Δεν μπορώ να αφήσω τη ζωή μου εδώ. Είναι πάρα πολύ καλή η ζωή μου εδώ. Έχω βρει τους ρυθμούς μου, είμαι ήρεμη, περνάω πάρα πολύ καλά. Μίλησε μου λίγο για τη συνεργασία με τον σύζυγό στο Γιάννη, γιατί συνεργάζεσαι και μουσικά. Ο Γιάννης με ξέρει πολύ καλά. Με ξέρει πολλά χρόνια, με ξέρει πολύ καλά και σαν άνθρωπο και σαν τραγουδίστρια. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Και εκείνος μου έχει εμπιστοσύνη. Ήθελα να πιστεύω τουλάχιστον. Αυτό έχει δείξει το γεγονός ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί και μπορούμε και συνεργαζόμαστε μια χαρά χωρίς προβλήματα. Συχαίνω με τη Διθενιά. Πάρα πολύ. Τους ανθρώπους που υποδίονται ρόλο χωρίς να υπάρχει και λόγος. Τους ανθρώπους που υποκρίνονται ότι είναι κάτι που δεν είναι. Αυτό το συχαίνω. Αγαπώ την ειλικρίνεια. Πάρα πολύ. Μπορεί κάποιες φορές η αλήθεια να είναι σκληρή και να είναι και να πονάει και να και να. Αγαπώ τους ανθρώπους όμως οι οποίοι είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Θέλω να μου βάλεις ένα τίτλο στην ζωή που είχες στην Αθήνα με το Fame Story και στη ζωή που έχεις τώρα, αν μπορούσες. Στη ζωή που είχα στην Αθήνα και στη ζωή που έχω τώρα. Confusion στην Αθήνα. Τώρα... Γαλήνη. Παιδιά, συγκλονιστική.